Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τζεβελεκάκη. Είναι αρτοποιός βέβαια στο επάγγελμα. Τα έχουμε ξαναπεί και πέρυσι. Κερασιτέχνης, φωτογράφος. Έχει την ικανότητα, το ταλέντο, μέσα από την έμπνευση προκύπτει αυτό, να φωτίζει ξεχωριστές και άγνωστες οπτικές και πλευρές της Ιεράπετρας, του τόπου του. Βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Δεν είναι εύκολο να επιστρατεύεις την αγάπη σου για τη φωτογραφία σε μία εποχή, σε μία περίοδο που είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις και φίλτρο, να πάρεις ένα καλό κινητό, να μοντάρεις και λίγο και να διαφοροποιήσεις λίγο τη φωτογραφία την οποία έχεις τραβήξει, και αυτό αποτυπώνεται μέσα από την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τζεβελεκάκης. Λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες και πάμε λίγο να τον συναντήσουμε. Και είναι μια προσπάθεια που κρατάει τα τελευταία χρόνια και έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου. Και εξαιρετικός και ευγενέστατος και πάντα δεκτικός. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Γεια σου κύριε Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη, Ιεράπετρα. Ένας άνθρωπος με τόσα ταλέντα δεν θα μπορούσε να βγει διαφορετικά χωρίς να μας δείξει το γαλάζιο της θάλασσας της περιοχής του. Έτσι είναι, έτσι. Τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας, τόσο όμορφες φωτογραφίες με διθυραμβικά σχόλια φωτογραφίες. Υπάρχει και μία έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αναδημοσίευση συνεχής σε πολλά μέσα, ακόμα και του εξωτερικού. Πώς τα έχετε καταφέρει? Μπα, δεν νομίζω. Δεν κάνω, κύριε Νίκο, δεν κάνω κάτι. Απλά σας το έχω ξαναπεί. Κάνω κάτι που αγαπάω πολύ και αγαπάω τον τόπο μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι η αιτία. Ξέρετε, στο επάγγελμα είστε αρτοποιός. Και κανείς θα σκεφτεί και θα πει αρτοποιός, πώς μπορεί κάποιος να θεωρηθεί ακόμα και επαγγελματίας φωτογράφος, καθώς οι λήψεις είναι επαγγελματικές. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Βγαίνει μόνο του αυτό. Βγαίνει μόνο του. Επειδή το αγαπάω, μου αρέσει. Βγαίνει μόνο του. Αγαπάω τον τόπο μου, κύριε Νίκο. Πάντως, εγώ από τις φωτογραφίες που βλέπω, κρατάω ότι υπάρχει το δειλινό, η θάλασσα, το τοπίο. Είναι, νομίζω, τα χαρακτηριστικά στοιχεία, κύριε Τζεβελεκάκη, που έχετε στο πλάνο των φωτογραφιών σας κάθε φορά που τραβάτε την όμορφη Ιεράπετρα, και όχι μόνο, γιατί έχετε τραβήξει και άλλες όμορφες γωνιές του Λασιθίου. Ναι, έτσι είναι. Είναι οι στιγμές, τα πρωινά και το βράδυ που πέφτει ο ήλιος, είναι μοναδικές. Είναι φανταστικές στιγμές αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω. Στο κάτω-κάτω τι? Είναι στιγμές που μπορώ εγώ εκείνη την ώρα, γιατί ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ περιορισμένος και κλέβω από το χρόνο μου, από τη δουλειά μου, από το. Εκεί ήθελα να το πάω. Για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Εσείς τη φωτογραφία ή σας βρίσκει η φωτογραφία? την κυνηγάω. Τη φωτογραφία την κυνηγάω. Γιατί η φωτογραφία είναι στιγμή και πρέπει να την κυνηγήσεις. Μάλιστα. Και φαντάζομαι μέσα η φωτογραφία μέσα από ένα απλό κινητό. Ναι, ένα απλό κινητό, και υπάρχει και κάμερα, αλλά οι πιο πολλές είναι από ένα απλό κινητό. Πάντως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε και μας τις έχει στείλει πριν από λίγο, μας έστειλε ο κύριος Τζεβελεκάκης, φαίνεται η αγάπη που έχει. Μπορεί να είναι ερασιτέχνης, αλλά εγώ θα τον έλεγα και εραστή της τέχνης, της φωτογραφικής έτσι, τέχνης. Είναι τοπία που πραγματικά μένεις, δηλαδή τα βλέπεις και σου κάνουν πραγματικά εντύπωση. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι απλά αγαπάω τον τόπο μου και βγαίνει από μέσα μου. Βγαίνει μέσα από την ψυχή μου αυτό το πράγμα. Τι σας λένε για τις φωτογραφίες σας ο κόσμος? Τα σχόλια είναι πάρα πολλά από όλο τον κόσμο, από Αμερική, από Αυστραλία, από όλο τον κόσμο που είναι γεραπετρίτες. Τα καλύτερα, τέλος πάντων, τα καλύτερα. Μπράβο. Κύριε Νικό, τα καλύτερα. Η αλήθεια είναι πως αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και τον καλύτερο πρεσβευτή εντός εισαγωγικών, καθώς μένει μόνιμα βέβαια στην Ιεράπετρα, του τόπου του στο εξωτερικό. Και πόσο όμορφη και ξεχωριστή είναι αυτή η πρωτοβουλία. Η αλήθεια είναι, και θα το τονίσω, χωρίς να ζητάει απολύτως τίποτα. Δεν είναι επαγγελματίας. Τραβάει τη στιγμή, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και η φωτογραφία ταξιδεύει. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε την υγεία σας, να συνεχίσετε να μας χαρίσετε αυτές τις όμορφες φωτογραφίες και αυτά τα όμορφα γλυκίσματα. Τα φωτογραφικά γλυκίσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει. Δική μας η χαρά, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
ένας εξαιρετικός άνθρωπος βέβαια και δεν προχωράει κάποιος σε αυτή την κίνηση αν δεν έχει αισθήματα. Είναι ακριβώς. Πάρα πολύ βασικό. Αν δεν έχει αγάπη για αυτό που κάνει. Σωστά.